Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα από τη Νέα Υόρκη. Το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την Αλεξάνδρα Μενδόρος ξεκινάει. Κοντά μας σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια μοναδική λαϊκή φωνή που θα τη γνωρίσουμε, την κυρία Μαρίνα Βλαχάκη. Είναι τιμή μου που δέχτηκε να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση εδώ στο Ασπίδα Radio. Γι' αυτό μη φύγει κανείς, μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μας, γιατί απλούστατα σε λιγάκι, σε 15 λεπτά θα είναι στην παρέα μας. Όπως σας είχα πει φίλοι μου και το είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας έχουμε την κυρία Μαρίνα Βλαχάκη. Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση να μας παρουσιάσει το καινούργιο της τραγούδι «Μια στάλα εσύ», το οποίο έπαιξε στο τατουάζ που όλοι αγαπήσαμε, αλλά και θα την γνωρίσουμε και καλύτερα. Καταρχήν να της ευχηθούμε καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Μαρίνα. Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, θα μιλάμε στον ελληνικό Αλεξάνδρα, ποιο οικία. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου και χαρά μου εμένα που είσαι σήμερα εδώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλή... Εκεί τι έχετε τώρα, πρωί πρέπει να είναι έτσι. Ναι, είμαστε πρωί, έχουμε 10 η ώρα το πρωί. Ναι, εμείς έχουμε 5 ώρα εδώ το απόγευμα. Την καλημέρα μου λοιπόν στους ακροατές και την καλησπέρα σε όλους μας ακούν. Που έχουν καλησπέρα. Και με την ευκαιρία που στέλνουμε την καλησπέρα, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Δαβίδ, ο οποίος σήμερα γνωρίζει ότι θα κάνουμε αυτή την όμορφη συζήτηση και λέει: μην ξεχάσω να πω καλησπέρα στην κυρία Μαρίνα Βλαχάκη. Α, και τη δική μου την καλησπέρα, ιδιαίτερα στον Δαβίδ. Για πες μας τώρα, θα ξεκινήσουμε παιδιά, ξέρετε όλοι ότι έχει ξεκινήσει εδώ η Μαρίνα μας ένα καινούριο κομμάτι, μια στάλα εσύ. Θα ήθελα να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτό το τραγούδι και τα παραπάνω, ξέρεις εσύ. Κοίταξε, ξεκίνησε το πώς έγινε με το τραγούδι, πώς ξεκίνησε το τραγούδι, γιατί δεν σε άκουσα καλά. Όχι, πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο κομμάτι, μετά θα πάμε πώς ξεκίνησες. Μια στάλα εσύ, τραγούδι... πώς προέκυψε. Μια στάλα εσύ πώς προέκυψε. Είχα καιρό να κάνω δισκογραφία, μπορώ να σου πω, γιατί μου έρχονται κατά καιρούς διάφορα τραγούδια, ξέρεις. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ 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 καλό. Αυτό προέκυψε από το 8ο Music Group, που είναι και site. Αυτό είναι ένα site και μία δισκογραφική που βάζει επιλεκτικά κάποιους καλλιτέχνες και ποιοτικά τραγούδια, και εμπορικά και ποιοτικά τραγούδια. Έτσι λοιπόν, όταν μου το έδωσαν αυτό το τραγούδι, και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους δημιουργούς που μου εμπιστεύτηκαν, γιατί νομίζω είναι ένα υπέροχο τραγούδι και το έχω λατρέψει και ελπίζω θα το λατρέψει και ο κόσμος. Ο Κώστας ο Μπαλαχούτης λοιπόν είναι ο στιχουργός, πολύ καταξιωμένος. Mm-hmm. Τη μουσική την έχει γράψει ο πολύ ταλαντούχος νέος Γιάννης Πηλίχος και την ενορχίστρωση την έχει κάνει ο πολύ καταξιωμένος Χρήστος Παπαδόπουλος. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν μεγάλη τύχη, μεγάλη ευκαιρία και ένα υπέροχο τραγούδι που πάει πάρα πολύ καλά. Έπαιξε στη σειρά, όπως είπες, προλόγησες και εσύ προηγουμένως, στο τατουάζ, που αν θα δεις το επεισόδιο, δεν ξέρω αν το έχετε δει το επεισόδιο. Ταιριάζει, ναι. Γάντι θα έλεγα το συγκεκριμένο κομμάτι. Έδωσε πάρα πολύ ο στίχος με τις σκηνές της δημοφιλούς σειράς. Έπαιξε 3 λεπτά και κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει τόσο πολύ τραγούδι χωρίς διαλόγους μέσα. Αλλά ήταν τόσο δεμένο, λες και είναι βίντεο κλιπ. Έχω κάνει βίντεο κλιπ με τους πρωταγωνιστές του τατουάζ. Ήταν πολύ επιτυχία. Πραγματικά και μεγάλη επιτυχία, και εμείς που το ακούμε αμέσως το μυαλό πάει στο 35ο επεισόδιο του τατουάζ. Είναι λες και γράφτηκε για αυτό το μοναδικό σκοπό. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Και έδεσε πολύ ως τυχαία με τη μουσική, με τη σκηνή. Αλλά και η δικιά σου φωνή έδεσε μέσα σε όλα αυτά. Να μην λέμε. Είναι ένα τραγούδι. Κοίταξε, το τραγούδι γενικώς, Αλεξάνδρα μου, είναι κατάθεση ψυχής. Mm-hmm. Είναι, και το τραγούδι είναι ένας ρόλος. Όταν λοιπόν καταφέρεις και μπεις σωστά μέσα σε αυτό το ρόλο, στην υπόθεση του τραγουδιού, γιατί μην νομίζεις ότι και το τραγούδι αυτό με τους στίχους που ακούμε είναι ότι είναι, νομίζω είναι βιωματικό για πολύ κόσμο. Όλοι έχουν περάσει από κάποιες καταστάσεις ευχάριστες, δυσάρεστες, νοσταλγικές, και
Έχει μέσα όλα αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα νοσταλγικό τραγούδι, νομίζω. Ερωτικό νοσταλγικό τραγούδι. Και έβγαλα την ψυχούλα μου και αυτό εισέπραξε και ο κόσμος. Είναι ακριβώς όπως το είπες, δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι άλλο να συμπληρώσω, γι' αυτό θα περάσουμε τώρα να το απολαύσουμε. Μια στάλα εσύ λοιπόν, παιδιά, Μαρίνα Βλαχάκη. Εδώ είμαστε φίλοι μου με την Μαρίνα Βλαχάκη, με μια πολύ όμορφη συζήτηση. Ήδη ακούσαμε μια στάλα εσύ, το ολοκαίνουργιο κομμάτι της. Θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό? Ότι εγώ το λατρεύω και εύχομαι να το λατρέψει και ο κόσμος. Εμείς το έχουμε λατρέψει από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ να πω πάρα την αλήθεια. Όλοι λοιπόν το ζητάμε, θέλουμε να το ακούμε συχνά και συχνά, συνέχεια. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην το ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ηθική ικανοποίηση του τραγουδιστή. Να αγαπιέται η δουλειά του. Εννοείται. Πού γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης γεννήθηκα, αλλά ήρθα στην Αθήνα με τους γονείς μου ενός έτους, ήμουν μωρό ακόμα. Μεγάλωσα στην Αθήνα. Οι δεσμοί μου όμως με την Κρήτη δεν έχουν πάψει ποτέ, ήδη έχω και ένα εξοχικό εκεί. Πηγαίνω πολύ συχνά. Τώρα έχω αρκετό καιρό να πάω για λόγω δουλειάς, ξέρεις, με τις συναυλίες. Στο τρέκ. Τώρα όμως θα πάω τον Ιούνιο, έχω κλείσει εμφάνιση εκεί. Α, τέλεια. Ήρθε λοιπόν από ό,τι μου λέγανε Αλεξάνδρα οι γονείς μου, ότι από μικρό που ήμουν, από μικρό λέγανε αυτή η ηθοποιός θα γίνει η τραγουδίστρια. Πάντα ήμουνα σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσα μπροστά. Φαίνεται κάτι ξέρανε. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήτανε? Ήτανε πολύ ωραία. Κοίταξε, ήτανε φτωχικά, μπορώ να σου πω, αλλά αξιοπρεπή. Δεν μας έλειψε τίποτα. Παρόλο που δεν ήταν ευκατάστατη η οικογένειά μου, ο μπαμπάς μου ήταν ένας βιοπαλαιστής άνθρωπος, αλλά δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Μεγαλώσαμε με αγάπη, με στοργή και δεν θυμάμαι να ζήτησα κάτι και να μην το είχα. Α, πάντα προσπαθούσαν να προσφέρουν αυτό που μπορούσαν, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Και γι' αυτό βγήκα και πολύ μικρή στη δουλειά από 15 ετών. Πώς ήταν η αντίδραση των δικών σου? 15 χρονών δεν είναι δεν πολύ μικρή. Με τίποτα. Όχι ότι δεν ήθελαν τη δουλειά μου, ότι νομίζω ότι ήταν φυσιολογικό ότι ήμουν ένα παιδί ακόμα και δεν μπορούσαν. Πώς θα γινόταν αυτό να είμαι μέσα στη νύχτα εγώ ένα μικρό παιδί? Ήταν ανένδοτη. Εκείνος που τους έπεισε είναι θείος μου, ήταν, γιατί εδώ και σχεδόν ένα χρόνο τώρα έφυγε από τη ζωή. Ο γνωστός ζωγράφος ο Μπότης ο Θαλασσινός. Είναι θείος μου. Αυτός λοιπόν τους έπεισε, με συνέστησε τότε σε έναν μαέστρο από την Αμερική. Με άκουσε, αλλά πρώτα μπορώ να σου πω ότι πήγε να με ακούσει, ήταν φίλη με τον Γιώργο του Χατζινάσιο, τον μεγάλο αυτό μαέστρο. Wow. Και με πήγε εκεί και με άκουσε. Οπότε κάτι ήξερε ο θείος. Σου λέει, εντάξει, ναι, παιδιά, εσείς λέει, μπορεί να διαφωνείτε, αλλά εγώ ξέρω, το παιδί θα πάει μπροστά. Καλλιτέχνης για εκείνος, όπως είπα, σε άλλο είδος. Αλλά καταλάβαινε. Λοιπόν, έδωσε το OK ο μαέστρος, το άρεσε πάρα πολύ. Και μετά βρέθηκα πολύ γρήγορα στα παραλιακά κοσμικά κέντρα, που εκεί ήταν όλα τα μεγάλα ονόματα. Και βρέθηκα δίπλα στη Μαρινέλα και στο Μοσκόπουλο, στην Νεράιδα, στην παραλιακή Νεράιδα. Πώς ήταν η Μαρινέλα σαν άνθρωπος? Ήταν μια καλή δασκάλα? Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, με πολύ χιούμορ. Πολύ χιούμορ. Περάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας πρόσεχε ωραία, έμειωσε τους μικρούς, τους αρχάριους τραγουδιστές εννοώ. Γιατί εκεί ξέρεις ότι σε αυτά τα κοσμικά κέντρα, ότι αν δεν έκανες σιγόντα, τριδεύτερες φωνές, δεν σε παίρνανε. Γιατί εμείς λέγαμε από ένα τραγούδι, πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα, και μετά ήμασταν πίσω από αυτούς τους μεγάλους τραγουδιστές και κάναμε δεύτερες φωνές. Ναι. Οπότε έπρεπε να κάνεις οντισιόν, να ακούσουν ότι μπορείς να κάνεις, και σε αυτό εγώ δεν το έμαθα, το είχα έμφυτο. Περισσότερο η δεύτερη φωνή, το σιγόντο, ναι, είναι έμφυτο. Πρέπει να το έχεις. Μαθαίνεται μεν, αλλά νομίζω ότι... Όχι νομίζω, έτσι είναι.
Είναι και έμφυτο. Από τότε λοιπόν δούλεψα, βρέθηκα σε αυτά τα κοσμικά κέντρα. Μετά η Αδηληνά, Διογέννη, δούλεψα με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, όπως ήταν η Μοσχολιού, ο Ζαμπέτας. Πριν με γνωρίσει ο Στράτος, ένα χρόνο πριν με πάρει παρτενέρ του, ο Στράτος πρώτη φορά με άκουσε στα παλιά Αδηληνά, που ήταν Χαρικλίν, ακονόματα. Χαρικλίν, Μητροπάνος, ναι. Μητσιάς, Καλογιάννης, Ελπίδα, Τσανακλίδου, Αναβίση, όλα αυτά τα ονόματα σε ένα μαγαζί. Όλοι μαζί. Ενώ τώρα τους βλέπουμε ένα ξεχωριστά, φαντάζομαι τι ωραίο τώρα, πρόγραμμα θα γινότανε. Όταν κάνει ένα σουξέ ένας τραγουδιστής, πηγαίνει και η ηγείτη του προγράμματος. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τουλάχιστον εμείς ζήσαμε τις καλές εποχές. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι παλιά ήταν πιο καλές εποχές. Ήταν οι άνθρωποι πιο δεμένοι και βγαίναν πιο ωραία τα ακούσματα, πιο ωραία τα προγράμματα προς τα έξω. Γιατί ήταν περισσότερα ονόματα μαζί. Γι' αυτό. Και τα τραγούδια, τα διαχρονικά που ακούμε τώρα, μέχρι τώρα, αυτά που βγαίνουν, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν και καλά τραγούδια τώρα. Υπάρχουν όμως, παιδί μου, πολλά τραγούδια, πολλοί τραγουδιστές. Τι να πρωτοσυγκρατήσει πια και ο κόσμος. Ακόμα και καλά τραγούδια που βγαίνουν, δεν μένουν στον χρόνο. Ναι, χάνονται μετά από λίγο καιρό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ενώ τα παλιά τραγούδια. Ναι, πες μου. Όχι, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις να πεις. Ενώ λέω τα παλιά τραγούδια έχουν μείνει διαχρονικά και τα ακούμε συνέχεια και συνέχεια. Ακόμα και εμείς που είμαστε πιο μικρή ηλικία. Τα αγαπάμε. Έτσι. Μα να σου πω κάτι, και τα παιδιά που ξέρεις, γιατί τα ραδιόφωνα τώρα βομβαρδίζουν τα παιδιά τα καινούργια με αυτά τα τραγούδια τα fast food, τα λέω εγώ πια. Αυτά που είναι 3 μηνών, άντε 6 μηνών. Ναι. Και μετά άντε πάλι και καινούργια. Και αυτά τα παιδιά που ακούνε αυτά τα τραγούδια για να διασκεδάσουν στο τέλος, με ποια τραγούδια θα σε διασκεδάσουν και θα χορέψουν? Με αυτά τα κλασικά, τα διαχρονικά τραγούδια. Και τα περισσότερα, άμα το έχεις παρατηρήσει, Μαρίνα μου, τα περισσότερα είναι και μοιάζουν κιόλας μεταξύ τους. Έτσι ακριβώς. Ενώ παλιά υπήρχε μια διαφορά. Μπορεί να ήταν ο ίδιος καλλιτέχνης, αλλά τα τραγούδια αλλάζανε σε στίχους, αλλάζανε σε ιστορίες. Οπότε το μυαλό σου φανταζόταν την ιστορία που είναι το κάθε τραγούδι. Ακριβώς. Γιατί σκεφτόσουν και τα βιώματα τα δικά σου. Τώρα με αυτά τα fast food τραγούδια, βρε παιδί μου, τι να πω. Όχι σου λέω ότι δεν βγαίνουν και καλά τραγούδια. Υπάρχουν και καλά τραγούδια και καλή δημιουργή. Αλλά μετά από όλο αυτό που γίνεται, πού να προλάβει ο κόσμος να συγκρατήσει? Καλά, δεν ξέρω. Σωστό. Τι λες να περάσουμε να ακούσουμε το «Ήρθα κοντά σου»? Το «Ήρθα κοντά σου» λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι από το πρώτο μου το δίσκο, το «Κράτησέ με», που εδώ πέρα να πούμε ότι ο Στράτος, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, είχε και ταλέντο στη σύνθεση, γιατί τη μουσική την έχει γράψει ο Στράτος ο Διονυσίου σε στίχους του Γιώργου του Κλεφτογιώργου. Δεν το ξέραμε αυτό. Ένα εκπληκτικό ζεμπέικο. Ναι, μου έχει γράψει και 4 τραγούδια ο Στράτος σε σύνθεση. Είδες, έκπληξε και εμάς που δεν ξέραμε ότι ήταν και συνθέτης. Εσύ και αλήθεια πω... έχεις γράψει? Έχεις επιχειρήσει? Όχι, δεν έχω επιχειρήσει. Αυτό το ταλέντο δεν το έχω μάλλον. Αυτό να πούμε ότι το τραγούδι του Ζεμπέκικο είναι ένα, δεν ξέρω αν έχετε δει, πρέπει να το έχει δει, γιατί έχει πάρα πολλές προβολές μέσα στο YouTube. Mm-hmm. Ο τίτλος του βίντεο είναι ότι ο Στράτος Διονυσίου χορεύει Ζεμπέκικο στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Χορεύει λοιπόν μπορεί αυτό να μου το τραγούδι. Μπορεί να μου ξεφύγει, για να μην το είδα, γιατί είναι και τόσες πολλές προβολές. Έχουμε πάει σε ένα, να κάνουμε για εμφανίσεις στο Ισραήλ, και πριν τις εμφανίσεις μας πήγαμε να διασκεδάσουμε σε ένα κοσμικό κέντρο εκεί. Και ήταν μια τραγουδίστρια Εβραία, η οποία καθόλου δεν ήξερε ελληνικά. Και είπε αυτό το τραγούδι. Το είπαμε μισό-μισό μετά και το χόρεψε ο Στράτος. Κυκλοφόρησε μέσα στο YouTube αυτό το βίντεο. Οπότε μας δίνει, παιδιά, λεπτομέρειες η Μαρίνα για να δείτε και τη χορογραφία στο «Ήρθες κοντά σου». Εμείς είμαστε στο παρόν. Το «Ήρθα κοντά σου» λοιπόν, σε σύνθεση του Στράτου Διονυσίου και η στίχη του Γιώργου Κλεφτογιώργου.
Εμείς λοιπόν πάμε να το απολαύσουμε. Περιμένουμε ωστόσο τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις πάντα εδώ στο Ασπίδα Ράδιο. Το ραδιοφωνικό μας ταξίδι για όσους μπήκατε τώρα έχει ήδη ξεκινήσει και παρέα μας έχουμε τη Μαρίνα Βλαχάκη και τη Μίμου που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Χαρά μου. Ένα τεράστιο Εδώ όνομα. λοιπόν είμαστε, διακόπτω τη κυρία Μαρίνα, γιατί απλούστατε εμείς παιδιά, εσείς ακούτε μια χαρά τα τραγουδιά, εμείς όμως είμαστε και καλές φίλες και τα συζητάμε απ' έξω που δεν χρειάζεται να τα ξέρετε εσείς. Ακούσαμε το «Ήρθες κοντά σου» που πραγματικά ήταν έκπληξη για μένα που είπε ότι τη μουσική την είχε γράψει ο Αίμνη στο Στράτος Διονυσίου και άλλα πράγματα, αλλά εγώ θέλω να τη ρωτήσω τώρα, αν πώς ήτανε η πρώτη φορά που ανέβηκες πάνω στη σκηνή να τραγουδήσεις. Είχες άγχος, τι ήταν αυτό. Σε έκανε, αχ Παναγία μου, τώρα τι λέμε στον κόσμο. Για πες μου. Με το Στράτο ή μόνη μου όταν ξεκίνησα. Μόνη σου, όταν ξεκίνησες. Τα πρώτα σου βήματα. Ήδη είχα κάνει εγώ μαθήματα, είχα εξοικειωθεί με αυτό. Δεν ξέρω, όταν βγήκα στον κόσμο αισθάνθηκα πολύ εξοικειωμένη. Το αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω. Ξέρεις, όταν το αγαπάς αυτό που κάνεις, αυτό εισπράττει και ο κόσμος. Το εισπράττει. Ναι, μπορώ να σου πω ότι και κάθε καινούριο πρόγραμμα που κάνω, ακόμα την πρώτη μέρα και προπάντων στα 2-3 τραγούδια, έχω τρακ, μπορώ να σου πω. Λες Αυτό να είναι, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. είναι φυσιολογικό. Αλλά νομίζω ότι είναι δημιουργικό, το δημιουργικό άγχος που λέμε. Α, το καλό. Πάντα έχω άγχος. Σε κάθε πρεμιέρα, σε κάθε μου εμφάνιση. Μέχρι τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Είμαι πάνω από 30 χρόνια στο χώρο αυτό. Πάντα, όταν στο ξεκίνημά μου, έχω άγχος. Γιατί θέλω να βγουν όλα να είναι τέλεια, να βγει η ενορχήστρωση καλή, να βγει ο ήχος καλό. Πάντα. Αλλά έχω πάντα όμως μία αμεσότητα με τον κόσμο. Έχω μία εξοικείωση με τον κόσμο. Και αυτό γίνεται από την αγάπη του κόσμου. Σε κάνει ο κόσμος να Οπότε αισθάνεσαι. σου δίνει δύναμη ο κόσμος και μπορείς και ξεκινάς και συνεχίζεις με αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια. Ήδη, παιδιά, έχουμε ακούσει το καινούριο κομμάτι «Μια στάλα εσύ», το οποίο θα το ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το ήρθα κοντά σου και τώρα θα μου πει λιγάκι πώς ξεκίνησε να ηχογραφεί και πώς ήταν η πρώτη ηχογράφηση. Πώς σου φάνηκε να πας σε ένα στούντιο και να ηχογραφήσεις τραγούδια. Γιατί φαντάζομαι, Περίεργο. στον κόσμο είναι πιο άνετα. Είσαι πιο άνετη να Βέβαια. τραγουδήσεις, να γελάσεις. Μέσα στο στούντιο τι γίνεται. Περίεργα. Εκεί έχει αισθάνεσαι άγχος, ξέρεις τι, γιατί εκείνη το στούντιο και το βγαίνει και το παραμικρό που θα κάνεις. Δηλαδή, έχει άγχος να είσαι σωστή καταρχήν πάνω στη μουσική. Γιατί αλλιώς είναι όταν τραγουδάς σε ένα μαγαζί και αλλιώς όταν τραγουδάς και ακαπέλα. Μέσα στο στούντιο θα βγει και η ανάσα, το παραμικρό. Και αγχώνεσαι γι' αυτό πιο πολύ. Αισθάνεσαι πιο πιεσμένος μέσα στο στούντιο. Καταλαβαίνω Αυτό είναι εκεί. κάθε φορά έτσι. Αυτό είναι Εννοείται. κάθε φορά. Πόσο μάλλον όταν μπει σε ένα στούντιο πρώτη φορά. Κατάλαβε τώρα. Αυτό γίνεται κάθε φορά όταν μπούμε στο στούντιο. Πόσο μάλλον όταν είναι η πρώτη φορά. Τρέμουν τα πόδια σου. Κατάλαβα. Για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα, φαντάζομαι πόσο πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για να βγει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα, για να το έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Ακριβώς έτσι, όπως το λες. Για να μου πεις τώρα, πώς ήρθε και η συνεργασία σου με το Στράτο Διονυσίου. Εντελώς τυχαία κι αυτό. Όπως σου είπα, με είχε ακούσει γιατί είχε έρθει σαν πελάτη στα Δειλινά, που σου είπα, με τον Χάρη Κλίν, τον Πάνο, Μητσιά και τους υπόλοιπους. Την επόμενη λοιπόν σεζόν με έκλεισε ο επιχειρηματίας της Φαντασίας. Και εκεί εντελώς τυχαία ήταν σχήμα. Διονυσίου, Βοσκόπουλος, Δούκισσα, Λίτσα Διαμάντη, ανερχόμενοι τότε ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Νίκος ο Νομικός. Ο Στράτος μάλλον πάντα είχε μία μόνιμη παρτενέρ, όπως και η μόνιμη παρτενέρ του, ας πούμε, στην αρχή ήταν η Αλεξίου. Υπήρξε παρτενέρ του Στράτου η Αλεξίου, το ξεκίνημά της. Τότε λοιπόν ο Στράτος ήταν χωρίς παρτενέρ και έψαχνα να βρει παρτενέρ.
Τότε εντελώς τυχαία πάλι, η μόνη κοπέλα που έκανε τότε δεύτερες φωνές ήμουνα εγώ. Πώς και κάναμε έτυχε. Θυμάμαι πώς έτυχε. Κάναμε θυμάμαι με το μαέστρο, τότε ο Στράτος είχε κάνει τον πρώτο του δίσκο που από εκεί ξεκίνησε και η χρυσή εποχή του, γιατί η χρυσή εποχή του Στράτου ήταν στη Μήνος η δεκαετία του 80. Ήταν η χρυσή εποχή του Στράτου. Τότε λοιπόν είχε ξεκινήσει με το Υποκρίνεσαι του Τάκη του Σούκα. Αγαπημένο κομμάτι ολονών. Ακόμα και τώρα ακούγεται. Ήταν ο πρώτος του λοιπόν δίσκος στη Μήνος. Και αυτού μετά από πολλά χρόνια καινούργια δισκογραφία. Μαθαίναμε λοιπόν τα τραγούδια του με τον μαέστρο και μαθαίναμε τις δεύτερες φορές χωρίς το Στράτο. Τότε λοιπόν, την ώρα που κάναμε πρόβα, ήρθε ο Στράτος και άκουγε μία φωνή δεύτερη. Και ερχόταν δίπλα, ξεχωριστά από μια κοπέλα, ξεχωριστά δίπλα, και καθόταν να ακούσει ποια είναι η κοπέλα που ακούει αυτή τη δεύτερη φωνή. Όταν ήρθε λοιπόν δίπλα μου, σταμάτησε, λέει στο μαέστρο, μην τραγουδάει καμία, κατεβάστε όλοι στα μικρόφωνα, παίξε το τραγούδι, ξεκινάει το Υποκρίνεσαι και μου λέει, θα κάνει δεύτερη φωνή. Καταρχήν όταν ήρθε δίπλα μου και σταμάτησε, μπορώ να σου πω ότι έχασα τη γη κάτω από το πόδιο, μιλούμε πως έκανα τίποτα λάθος. Αυτό φαντάστηκα και εγώ, λέω, αχ, μας τώρα τι γίνεται. Ούτε να γυρίσει. Να τον γυρίσω, να τον κοιτάξω στα μάτια, δεν ήξερα γιατί. Και όταν είπε ότι μην τραγουδάει καμία, κάνει τη δεύτερη, και έκανα τη δεύτερη, χωρίς να τον κοιτάω όμως καθόλου. Γιατί φαντάζομαι, άμα τον κοίταγες, θα είχε σταματήσει τελείως. Θα έλεγα τώρα δεν μπορώ να τραγουδήσω. Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν είπαμε το τραγούδι, μου λέει αυθόρμητα τελείως, μπράβο κοπέλα μου. Μπράβο. Γιατί ήμουν πολύ μικρή. Ναι. Τότε μπορώ να σου πω. Και. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω παρτενέρ καινούρια, σου λέω από εδώ και πέρα θα είσαι παρτενέρ μου. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν ήσουν στη θέση μου, πώς θα αισθανόσουν εκείνη την ώρα. Αμήχανα, να σου πω εγώ. Αμήχανα, δεν θα ήξερα τι να απαντήσω. Θα έλεγα, θα είχα μείνει στυλιάλατος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και από τότε λοιπόν, το 1980, και σχεδόν για 10 συναπτά έτη ήμουν παρτενέρ του στα στούντιο, στις πίστες, στις συναυλίες, σε όλες τις ζωντανές εμφανίσεις και σε αυτές τις επιτυχίες που ακούμε στη δεκαετία του 80, έχω mm-hmm. την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω μέσα. Πιστεύω ότι ήταν και έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία για σένα να είσαι κοντά σε ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα μεγάλο σχολείο. Βέβαια, προϋπήρχα στον χώρο σχολείο που είχα κάνει τις σπουδές μου και μπορώ να σου πω σπουδές συνεχίζω μέχρι τώρα, έτσι, μέχρι τώρα κάνω μαθήματα. Συνεχίζω και καλλιεργώ και προσπαθώ να εξελίσσομαι μέχρι τώρα. Αισθάνομαι μονίμως μαθήτρια σε αυτό που κάνω. Προϋπήρχα που λέω στον χώρο, αλλά ο Στράτος ήταν μια μεγάλη σχολή για μένα. Πάμε να ακούσουμε το ντουέτο ανάμεσα Στράτο Διονυσίου Μαρίνα Βλαχάκη, το «Κράτησέ με» και «Πανερχόμαστε». Και να ξέρετε, το «Κράτησέ με» βρίσκεται στο δίσκο της Μαρίνας Βλαχάκη. Σωστά δεν τα λέω? Του Τάκη Σούκα και της Μαρούλα Μαραγκουδάκη, ναι. Τέλεια. Είναι το ομώνυμο τραγούδι, έγινε και ο τίτλος του δίσκου. Ας το απολαύσουμε και «Πανερχόμαστε». Εδώ ήμασταν λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολλές επιτυχίες από τη Μαρίνα Βλαχάκη. Μας είπε και πως γνώρισε και το Στράτο Διονυσίου, μεγάλη τύχη. Και πραγματικά πιστεύω ότι από την αρχή της καριέρας έχει μεγάλη τύχη, ακόμα και σήμερα. Βέβαια, εγώ τώρα θα θέλω να μας πεις, Μαρίνα μου, πως μπορεί ο κόσμος να σε συναντήσει. Αν έχεις κανονίσει κάποιες συναυλίες, πως μπορεί να σε βρει, να σε ακούσει ζωντανά. Και... να πω, θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Ναι. Είμαι αυτό που είπες για τη δισκογραφία, ότι έχω, μου εμπιστεύτηκαν και άλλοι δημιουργοί, όπως είναι ο Νικολόπουλος, ο Πουλικανδριώτης, Τάκης Σούκας, Χρυσοβέργης, Γιατράς. Έχω πει, να πω στους 5 προσωπικούς δίσκους που έχω, μεγάλων δημιουργών τραγούδια, και εκεί ήμουν πάρα πάρα πολύ τυχερή. Και ήρθαμε τώρα στο μια στάλα. Να σου πω τώρα για τις εμφανίσεις μου. Τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει και τραγουδάω σε παρείστικους χώρους, μουσικές σκηνές, όπως είναι εδώ στην Αθήνα, είναι το Χαμάμ. Τώρα στις 11 Μαΐου θα κάνω σε μια άλλη μουσική σκηνή στο Ίχνος. Το Ίχνος είναι ένα πολύ ωραίος χώρος,
Αυτός ανήκει στην γνωστή τραγουδίστρια, συνάδελφό μου, αξιόλογη, Λένα Αλκαίου. Αχα. Ωραία. Θα κάνουμε τώρα στις 11 Μαΐου, έχουμε προγραμματίσει, και μετά από εκεί και πέρα συναυλίες. Και Ελλάδα, και συζητάμε και για εξωτερικό. Δεν ξέρω για την Αμερική, γιατί πρέπει να μιλήσω με τη μάνατζερ πρώτα, την Κατερίνα την Μπάλα, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και θέλω να της πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που τρέχουμε τώρα για το τραγούδι. Αυτές είναι πια οι εμφανίσεις μου. Συνεχίζω, είμαι ενεργή. Είχε Θέλω σταματήσει να... για κάποιο καιρό, έτσι δεν είναι? Όχι, ποτέ, ποτέ. Α, δεν είχε Πάντα. σταματήσει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Απλώς σε Απλά... είχαμε χάσει εμείς. Ναι, εσείς θα με είχατε χάσει. Αλλά οι εμφανίσεις μου, δισκογραφικά, ξέρεις, επειδή Ναι, δεν ναι. είναι καιρό να κάνω δισκογραφία, γι' αυτό. Αλλά οι εμφανίσεις μου ποτέ, ποτέ δεν σταμάτησαν. Να σε ρωτήσω, να σε πάω λιγάκι από τα παλιά, να σε γυρίσω. Είχες έρθει ποτέ εδώ στη Νέα Υόρκη και στο Crystal Palace, τη σπηλιά που ήταν τότε, ξέρεις, στα παλιά τα χρόνια? Crescent Cay, βέβαια. Crescent Cay, ελληνική σπηλιά. Βέβαια. Και όλη τη δεκαετία του 80 μαζί με το Στράτο, αλλά και μετά το Στράτο μέχρι το 2001. Θυμάμαι τότε, ξέρεις πότε ήρθα, τελευταία. Όχι, δεν ξέρω. Όταν έγιναν με τους πύργους. Α, που πέσανε. Όταν έπεσαν οι πύργοι 11 Σεπτεμβρίου, εγώ ήρθα τον 3 Νοεμβρίου εκεί, θυμάμαι. Τότε είχε. Από τότε έχω να έρθω στη Νέα Υόρκη. Στο εύχομαι να Πάμε. έρθεις. Κι εγώ εύχομαι. Εύχομαι να έρθω κι εγώ. Να έρθεις και να Συνεχίζουμε. τα πούμε από κοντά, όχι μόνο έτσι τηλεφωνικά, να βρεθούμε από κοντά μετά. Εγώ με μεγάλη μου χαρά και τη μεγάλη μεγάλη μου αγάπη στους ακροατές σου, σε όλους τους Έλληνες, και αφιέρωνα μέσα από την καρδιά μου το καινούργιο μου τραγούδι και ελπίζω να το λατρέψουν όπως το έχω λατρέψει κι εγώ. Εννοείται Το το μια στάρι. λατρεύουνε από τώρα, το ζητάνε συνέχεια και πραγματικά είναι ένα μοναδικό τραγούδι. Να ξέρεις ότι νομίζω ότι θα μείνει διαχρονικό όπως διαχρονικό έχουν μείνει και τα άλλα σου τραγούδια. Έτσι. Και εγώ νομίζω, σου λέω, όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι, αισθάνθηκα, είχα τα ίδια συναισθήματα όπως όταν άκουσα το «Κράτησέ με». Καταλαβαίνω. Μια στάλα εσύ, λοιπόν. Με αυτό θα λοιπόν και θα κλείσουμε εμείς αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, μια πολύ ζεστή καλλιτέχνης, λαϊκή λοιπόν φωνή, Μαρίνα Βλαχάκη, την οποία την υπερευχαριστώ που σήμερα βρέθηκε στην εκπομπή μας «Ραδιοφωνικό ταξίδι» και μας έκανε τη χάρη να μας δώσει μια πολύ όμορφη συζήτηση, που πραγματικά είναι λίγες και σπάνιες οι συζητήσεις της Μαρίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ήταν πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή μου, ειλικρινά. Την αγάπη μου σε όλους, απανταχού τους Έλληνες. Να είστε καλά. Μια στάλα λοιπόν εσύ. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλους σας παιδιά. Και κάπου εδώ φίλοι μου, το ραδιοφωνικό ταξίδι παρέα με την Αλεξάνδρα Μεντόρος έφτασε στο τέλος της. Μαζί μας είχαμε την κυρία Μαρίνα Βλαχάκη. Βέβαια μας έδωσε πάρα πολλές όμορφες πληροφορίες, μια γλυκύτατη λαϊκή φωνή, η οποία λοιπόν θα τη βρείτε σε λίγο καιρό παντού, θα κάνει μοναδικές συναυλίες, θα είμαστε κι εμείς ενημερωμένοι για να ενημερώσουμε και εσάς φυσικά. Ακούσατε το «Μια στάλα εσύ», ένα μοναδικό κομμάτι που πραγματικά θα γίνει μεγάλη επιτυχία, το εύχομαι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι που ήταν και σήμερα κοντά μας στο Ασπίδα Ράδιο, να είναι πάντα καλά, πάντα να μας χαρίζει μεγάλες επιτυχίες. Την αγάπη μου σας στέλνω σε όλους εσάς εδώ από τη Νέα Υόρκη και να σας πω καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, μην φύγετε, ακούστε εδώ μοναδικές επιτυχίες και εγώ επανέρχομαι μαζί σας τώρα πια αύριο. Αύριο, να μην ξεχάσω να σας πω, λαϊκό νησιωτικό πρόγραμμα και τα τραγούδια μέσα φυσικά της αγαπημένης μας λαϊκής φωνής Μαρίνα Βλαχάκη. Μπορείτε να τα απολαύσετε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια, καλά να περνάτε και μην ξεχνάτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να χαμογελάτε.